Ευρωπαϊκή Συμφωνία που σήμερα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν υφίσταται, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Ο κύριος Παπανδρέου έβαλε τη χώρα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας καταιγίδας για το προσωπικό του συμφέρον. Φτάσαμε στο απίστευτο σημείο. Οι δικοί του υπουργοί και βουλευτές να του λένε να φύγει και αυτός να παραμένει. Επιτέλους, τι στόχο έχετε, κύριε Παπανδρέου? Να διαλύσετε την Ελλάδα? Αλλά μας κάνει και μαθήματα υπευθυνότητας αυτός που παίζει κορώνα γράμματα το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Για την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη μας νοιάζει, κύριε Παπανδρέου. Ένα δημοψήφισμα σε στιγμές κρίσης μπορεί να γίνει μπούμεραγκ, ακόμα και αν το ερώτημα είναι σωστό. Ένα δημοψήφισμα με εκβιαστικό ερώτημα είναι πιθανό να γίνει μπούμεραγκ, ακόμα και αν διενεργηθεί σε ομαλές εποχές. Εδώ έχουμε και τα δύο. Εκβιαστικό δημοψήφισμα σε στιγμές κρίσης. Σε τέτοιες συνθήκες ο λαός δεν απαντάει στο ερώτημα. Απαντάει σε εκείνον που το ρωτάει, ανεξάρτητα από τι τον ρωτάει. Και τι θα γίνει αν βάζοντας σε δημοψήφισμα τη Δανειακή Σύμβαση, που δεν χρειάζεται καν έγκριση, ή το δίλημα ευρώ ή δραχμή, εισπράξει τελικά τη λάθος απάντηση? Τι θα συμβεί τότε, ποιος θα έχει την ευθύνη? Να, γιατί κατήγγειλα χθες τον τυχοδιώκτη, κύριο Παπανδρέου. Θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές του Πασόκ, άλλαξαν δια μιας όλη την ηγεσία του στρατεύματος, με απίστευτες μάλιστα βουτιές στην ιεραρχία. Αυτό το σημειώνουμε και δεν το συγχωρούμε, και να το ξέρουν. Γιατί βέβαια από όλα αυτά που λέει ο κύριος Παπανδρέου, ένα μόνο συμπέρασμα προκύπτει. Προς Θεού να μην γίνουν εκλογές. Τόσο εμπιστεύεται ο κύριος Παπανδρέου τους πολίτες, τόσο εμπιστεύεται τη δημοκρατία. Το μόνο που φοβάται είναι οι εκλογές του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φανταστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,